Κατσάνη. Ξάνθης, Κορίνθου Παντελεήμων, Βέρειας. Και η εφημερίδα της κυβέρνησης που ομιλεί για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Θα περιέχει διασκορπισμένες ίνες ασφαλείας, αόρατες στο κοινό φως, ορατές στην υπεριόδη εκτινοβολία, ultraviolet, χρώματος κυανού και κιτρίνου. Διακρίνουμε τις οπτικές ίνες ασφαλείας, αόρατες στο κοινό φως, ορατές στην υπεριόδη εκτινοβολία, χρώματος κυανού και κιτρίνου, σε χαρτονόμισμα. Αυτό μπορεί να ήταν και 3 εξάρια. Στο 200. Αυτό μια ίσα μάσκα. Λίγο ύποπτο. Οτιδήποτε σχήμα μπορούν να βάλουν. Ομιλούν για οπτικές ίνες ασφαλείας. Αύριο μπορεί να είναι 3. Προσέξατε το λότο στις θέσεις 1 και 2. Αοράτως εμφανίζονται άλλα πράγματα εκεί που δεν είναι αναγνώσιμα με το κοινό φως. Μόνο με τη λάμπα ultraviolet. Λογικό είναι, μιλάνε για ασφάλεια. Η ασφάλεια θα μιλάει και ο Αντίχριστος. Για το δικό μας το καλό. Ας δούμε τα σημεία 1 και 2 με τα βελάκια, με τη λάμπα. Βλέπετε παρακαλώ, το καταδύναμη. Ίδιο συμβαίνει και σε διάφορα άλλα έγγραφα, εισιτήρια, κάρτες, διαδρομών, ακόμα και σε κάποια βιβλιάρια τραπεζών, στα διαβατήρια. Αύριο αυτό το αόρατο θα είναι πάντα αόρατο και μπορεί να είναι οτιδήποτε σύμβολο. Λογία υπάρχει για ότι συνθήκη Σέγγεν, κυκλοφορεί βιβλίο, εκδόσεις. Από το ποντίκι. Μπορείτε να το πάρετε. Ας διαβάσουμε σε κάποια σημεία το 94 της Σημάνσεως. Άθρο 92 και σημάνσεως προσώπων και αντικειμένων. Τι σημαίνει σήμανση, να δούμε στο λεξικό. Σήμανσης είναι και σημάδεμα. Σε άλλο λεξικό βλέπουμε, επίθεση σήματος, σημάδεμα. Βγαίνουν κάποιοι κληρικοί και λένε ότι η Σέγγεν δεν μιλάει για σφράγισμα. Λυπούμε γι' αυτό. Στην εκπομπή Ραδιοπαράγκα του 89,4 FM ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας Ελλάδος στις 6 του 97, 15 έκτου του 97, μίλησε νομικός σύμβουλος και είπε: συζητήθηκε το σφράγισμα στο χέρι ή στο μέτωπο, υπάρχει κασέτα ήχου, άρα ιερείς να προσέχουν τι λένε. Υπάρχει κασέτα ήχου. Μίλησε απευθείας με τον πατέρα Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο. Λέμε όχι στις ηλεκτρονικές κάρτες, τραπέζες, τηλεκάρτες, φοροταυτότητες, κάρτες υγείας. Εμπεριέχουν barcode. Το λέγουν οι επιστήμονες. Όχι στη Σέγγεν. Στο τάξης και βίας. Διαμαρτυρηθείτε. Πριν είναι αργά. Δεν εφαρμόζεται. Η πολιτεία μας πουλά. Πολλούνται και οι τράπεζες. Ο λαός απαιτεί οι μασόνοι στο γουδί να κλείσουν οι μασονικές στοές. Έξω οι μασόνοι από τη Βουλή. Έξω Τούρκοι από τη Μικρά Ασία. Πατρίς των Τούρκων είναι το Τουρκιστάν. Διαμαρτυρηθείτε πριν είναι αργά. Τα προβλήματα άρχισαν. Λιγότεροι τουρίστες. Χίλιες δραχμές πληρώνουν οι Σκοπιανοί για να μπουν στην Ελλάδα. Ενώ 5.000 οι Σέρβοι για να μπουν στην Ελλάδα. Μια πολύ ωραία διαφήμιση από το εξωτερικό που μας ήρθε.
Εδώ μας ομιλούν για το βρέφος, για να μην χάνεται ή να μην κλαπεί. Να του βάλουν barcode. Τεχνική ταυτότητας νεογέννητων στην Ισπανία. Για να αποφύγουν τις κλοπές στα βρέφη, μόλις γεννιούνται στα μυευτήρια. Μια ταυτότητα εμπιστοσύνης για να μην γίνει αλλαγή στα βρέφη ή και σε εμπόλεμες καταστάσεις. Φυσικά ο δορυφόρος θα παρακολουθεί μετά τους ανθρώπους σε όλη τους τη ζωή. Άκουσον, άκουσον, φρίξον ήλια. Το άρθρο 120 του Συντάγματος προστατεύει την ελευθερία μας. Για να δούμε τι λέει. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, δικαιωμένων και υποχρεωμένων εις την διαπαντός μέσου αντίσταση κατά οποιουδήποτε επιχειρούντος τη βία κατάλυση αυτού, δηλαδή του Συντάγματος. Επαναλαμβάνω, η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, δικαιωμένων και υποχρεωμένων εις την διαπαντός μέσου αντίσταση κατά οποιοδήποτε επιχειρούντος την βία κατάλυση αυτού. Άρθρο 120. Έλληνες, μάθετε να αγωνίζεστε. Έχουμε δικαίωμα να μπούμε ακόμα μέσα στη Βουλή. Αυτά λέει εδώ. Το άρθρο 13, παράγραφος 1, μας προστατεύει για λόγους θρησκευτικής συνείδησης να αρνηθούμε ηλεκτρονικές ταυτότητες και κάρτες. Έλληνες, ξυπνάτε, γιατί αύριο θα είναι αργά. Το φανές ηλεκτρονικό φακέλωμα στην Αυστραλία. 300.000 ηλεκτρονικές κάμερες παρακολουθούν τους πολίτες. Παραβιάζουν κατάφορα το ιδιωτικό άσυλο. Από τα νέα. 34.97. Αντιδράσεις Αυστραλών για το φακέλωμα. Τούντε. Από κάμερες. Κάμερες ακόμα και στα ταξί. Εθνική Τράπεζα Πληροφοριών καταγράφει τους πάντες και τα πάντα. Barcode στα βρέφη της Αυστραλίας. Μόλις γεννιούνται. Πρώτερα στην Πυραϊκή Εκκλησία, Νοέμβριος του 1993, σελίδα 24. Χρυσέγγεν έχει γράψει και η Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου. Διάφορα άλλα βιβλία για τη Σέγγεν. Αναζητήστε τα στα βιβλιοπωλεία. Μετέωρα λένε όχι στη Σέγγεν, Ιερέ Μονέ. Προτρέπουμε επίσης και συμβουλεύουμε να αρνηθείτε όταν κληθείτε να παραλάβετε τις ηλεκτρονικές ταυτότητες νέου τύπου ή φοροκάρτες ή κάρτες οτιδήποτε. Υπογραφές των Ιερών Μονών. Προσέξατε παρακαλώ κάτι πολύ σημαντικό. Πείραμα από το ίντερνετ. Παραδέχονται κινδύνους από τα κινητά οι κατασκευαστές. Υπομονούν κινδύνους για την υγεία των χρηστών. Απώλεια μνήμης. Άλλο πολύ σημαντικό, προσέξτε. Είμαστε υπό στενή παρακολούθηση. Κουν συνομιλίες, φωτογραφίζουν. Παρακολούθησης. Όλοι μας στο μάτι του μεγάλου αδελφού με τα κέντρα παρακολούθησης. Εδώ βλέπουμε τι παρακολουθούν. Φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα. Όλα αυτά θα τα δείτε στην καθημερινή. Πώς μας παρακολουθούν? Μέσα από πιστωτικές κάρτες, από το άφημι, όταν συμμετέχουμε σε διαγωνισμό και όταν απαντάμε σε τηλεφωνικές σφιγμομετρήσεις τηλεπολίσεων. Κάθε φορά που κάνουμε τηλέφωνο με κινητό, όταν χρησιμοποιούμε κάρτα στα διόδια, όταν μπαίνουμε στο ίντερνετ και δίνουμε τα στοιχεία μας, με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
όταν πετάμε στα σκουπίδια αποδείξεις με προσωπικά μας στοιχεία. Παγώσατε για λίγο την οθόνη στο βίντεο για να διαβάσετε καλύτερα. Πώς θα αποφύγουμε να πληρώνουμε μετρητά, να μην δίνουμε οπουδήποτε το άφημί, να αποφεύγουμε τις εκπτώσεις, για να γίνει κάποιος άλλο πρόσωπο αρκούν ένας αριθμός φορολογικού μητρώου και ένας αριθμός πιστωτικής κάρτας. Στη συνέχεια όχι μόνο είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του ατυχούς πραγματικού κατόχου των παραπάνω στοιχείων, αλλά και να διαλυθεί κυριολεκτικά η προσωπική του ζωή. Έγινε στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που έχασε ακόμη και το σπίτι του, αφού εν άγνοιά τους είχε πωληθεί από κάποιον που είχε οικειοποιηθεί τα στοιχεία του ζευγαριού αυτού. Γι' αυτό προσέξτε πάρα πολύ. Μην χρησιμοποιείτε πιστωτικές κάρτες για κανένα λόγο. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ προσευχόμενος στην πέτρα. Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ, Τρικορφοδορίδος, Ευπάλιο. Βιβλίο της Ιεράς Μονής Το υπέροχο καμπαναριό της Ιεράς Μονής. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ φεύγει για την έρημο, Σάροφ. Προσεύχεται στην πέτρα χίλιες μέρες, χίλιες νύχτες. Ο Άγιος κοιμήθηκε προσευχόμενος. Δίπλα του η εικόνα της Παναγίας. Υιός της χιλιετίας, τρέλα των υπολογιστών. Ας δούμε τι λέγουν οι εφημερίδες. Φωνικό όπλο, η 1η Ιανουαρίου του 2000. Τράπεζες. Συγκέντρωση από τον Υπουργό για το πρόβλημα του 2000. Απειλή στα νοικοκυριά. Τρελαίνει τους πυράβλους. Το πρόβλημα του 2000 απειλεί στις ασφαλιστικές εταιρείες. Βρετανία. 20.000 τεχνικοί για τον ιό της χιλιετίας. Προβλήματα στα αυτόματα μηχανήματα των τραπεζών που δίνουν χρήματα, καθώς και στα συστήματα τηλεφωνίας τοπικά και διεθνή. Θα τρελαθούν τα ηλεκτρονικά συστήματα την 1η Ιανουαρίου του 2000. Προφήτες του χάους. Ενεργοποίηση του κράτους για το μοιραίο λάθος. ΔΕΗ αλυτωμένη το πρόβλημα 2000. Άλλη εφημερίδα. Ηνωμένες Πολιτείες. Κόντρα στον ιό του 2000. Τσουχτερό το 2000. Πονοκέφαλος από τον ιό του 2000. Πού οφείλεται το πρόβλημα και πώς εκδηλώνεται η ασθένεια. Το πλησιάζουμε περισσότερο προς το 2000. Τόσο θα στοιχήσει πιο ακριβότερα η επισκευή στα κομπιούτερ. Πολλές πιστωτικές κάρτες θα χρηστευτούν. Αποφύγετε να τηλεφωνήσετε για τις καθιερωμένες ευχές το 2000. Οτέ δεν εγγυάται ακόμη και το ύψος του λογαριασμού που θα σας έρθει. Διαπλεκόμενα συμφέροντα και εδώ. Τα θύματα, οι επιχειρήσεις, οι τράπεζες, τα ηλεκτρονικά συστήματα, η δημόσια διοίκηση, τα νοσοκομεία. Τρέξτε να σωθείτε. Πρόβλημα θα έχουμε στην ηλεκτροδότηση.
ράφια των καταστημάτων θα αδειάσουν μέσα σε μερικές μέρες. Όλα ελέγχονται μέσω υπολογιστή. Θα πρέπει να εξεταστούν 180 δισεκατομμύρια γραμμές κώδικα και τίποτα δεν έχουν αρχίσει. Το μεγάλο blackout. Για περισσότερες πληροφορίες, κωδική πρόσβασης στο ίντερνετ. Σελίδα στο ίντερνετ για τον ιό του 2000. Ας ελπίσουμε ότι θα διορθώσουν τα κομπιούτερ έως το 2000. Αλλιώς, οικονομικό χάος. Κυκλοφορεί αυτό το βιβλίο ο τελευταίος παγκόσμιος δικτάτορας. Ας δούμε ορισμένες από τις σελίδες των. Τι γράφει? Ο λαός σε θανάσιμο κίνδυνο. Ο ΙΕ είναι η μεγαλύτερη απάτη της ιστορίας. Η εποχή των εθνών πρέπει να τερματιστεί. Οι κυβερνήσεις των εθνών έχουν αποφασίσει να παραχωρήσουν τις κυριαρχίες τους σε μια παγκόσμια κυβέρνηση, στην οποία θα παραδώσουν τα όπλα τους. Διάταγμα ΟΗΕ 1992. 742 νομοσχέδιων ΚΑΤ υποχρεώνουν κάθε νεογέννητο βρέφος να έχει φορολογικό μητρό από τη στιγμή της γέννησής του. Το θηρίο των Βρυξελών, το κομπιούτερ στις Βρυξέλλες. Πρόεδρος ρομποτικής αποκαλύπτει. Αν έχετε τώρα πιστωτική κάρτα και τη βάλετε σε οποιαδήποτε αυτόματη μηχανή ίσπραξης, σε οποιαδήποτε τράπεζα του κόσμου, αυτομάτως συνδέεστε με τον υπερυπολογιστή της Ευρώπης, ο οποίος ενεργοποιείται με τα τρία εξάρια. Έβλεπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα τρία εξάρια, της Παγκόσμιας Τράπεζας τα τρία εξάρια, της Τριμερούς Επιτροπής τα τρία εξάρια και της Νέας Εποχής είναι τα τρία εξάρια. Όπου βλέπουν συνθήκες Μάστριχτ και Σέγγεν, για την Ευρώπη και για την Ελλάδα ειδικότερα, έθνη και θρησκείες πρέπει να ενωθούν. Στόχοι της νέας εποχής, την επιβολή παγκόσμιου αστυνομικού κράτους, την παράδοση της εθνικής κυριαρχίας σε υπερεθνικούς συνασπισμούς κρατών, ΕΕ, ΝΑΦΤΑ, ΑΣΕΑΝ, την κατάργηση των εθνικών στρατών, νομισμάτων, συμβόλων, εορτών, συνταγματικών ελευθεριών κλπ. Την παγκόσμια χρηματιστηριακή κατάρρευση, την επιβολή μιας ηλεκτρονικής αχρήματης κοινωνίας, την παγκοσμιοποίηση της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, την εγκαθίδρυση μιας παγκόσμιας κυβέρνησης και μιας νέας παγκόσμιας θρησκείας. Απάτη με πιστωτικές κάρτες. Βρήκε κωδικούς που είναι ηλεκτρονικά αποθηκευμένη στη μαγνητική ταινία, στην πίσω πλευρά της κάρτας. Προκάλεσε πανικό στις τράπεζες με πλαστές και γνήσιες πιστωτικές κάρτες χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή του. Γι' αυτό θα μας πούν σύνδεση κάρτας με ηλεκτρονικό υπολογιστή και με βιομετρικό έλεγχο. Σύνδεση κάρτας με την ίριδα του ματιού. Καταγραφή προσώπου με λέιζερ κάμερα. Ή θα γίνεται βιομετρικός έλεγχος παλάμης όπως στην Εθνική Τράπεζα. Φυσικά με ακτίνα λέιζερ. Επιταγή στο χέρι. Ευστοποιεί επιταγή που πήρατε από οποιονδήποτε. Όταν κάποιος το χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά το μηχάνημα αυτό, απομνημονεύει τα στοιχεία του, αλλά και την εικόνα του προσώπου του. Άλλη συσκευή στο ίντερνετ του βρήκαμε, που καταργεί κωδικούς καρτών με το δάχτυλο.
συσκευή για δάχτυλο. Εδώ βλέπουμε μικροτσίπ ζώων. Το κρατάει. Μικροτσίπ. Εδώ βλέπουμε επικοινωνία δύο ατόμων με τα δάχτυλα. Το μικροτσίπ σε μεγένθηση. Είναι μικρότερο από κοκοριζιού. Διαστάσεις μικροτσίπ και η σύριγγα εμφύτευσης μικροτσίπ. Πληροφορίες από το ίντερνετ. Κάτω αριστερά ο κωδικός. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εναντίον της Σέγγεν. Η Σέγγεν είναι εναντίον του Ελληνικού Συντάγματος. Είναι υπερεθνική, αστυνομική, καταστολή. Κάρτα αποδόθηκε σε Αμερικανό στρατιώτη. Barcode και microchip. Κίνηση κάρτας. Σφράγισμα ζώων. Εις τα ζώα έχει αρχίσει προετών. Εις την Κρήτη γίνεται εις τα πρόβατα. Ήδη άρχισε πειραματικός να εφαρμόζεται εν κρυπτό και εις ανθρώπους. Έχοντας microchip πάνω μας, μας παρακολουθούν από δορυφόρο. Δορυφόρος GPS. Εγκύκλιος Ιεράς Συνόδου περί Σέγγεν και ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Πώς κυβερνάται ο κόσμος. Νέα εποχή. Βατικανός Σιωνισμός. ΝΑΤΟ Τριμερής Επιτροπή. Bilderberger ΕΟΚ. ΟΗΕ. 7 αδελφές. Κεντρικές τράπεζες. Από το βιβλίο «Ο τελευταίος παγκόσμιος δικτάκτορας» γράφει: «Μη τη χάσεις αυτή την κάρτα, αν τη χάσεις θα σε εμφυτεύσουμε το μικρό τσίπ του δαίμονα στο χέρι σου». Σε άλλη σελίδα διαβάζομαι: «Η βασική στόχη του τάγματος των υποφωτισμένων. Κατάργηση όλων των δημοκρατικών κυβερνήσεων. Κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας, καταστροφή του χριστιανισμού, εγκαθίδρυση μιας ενιαίας παγκόσμιας κυβερνήσεως, άνοδος του εδασφόρου στον παγκόσμιο θρόνο». Έτσι σε θέλουμε, λένε στους λαούς. Υπογράφουν οι αιρετικοί κάτω. Εδώ βλέπουμε ένα πολύ ωραίο φυλάδιο. Κανείς τους μάγους. Θα δούμε τη διεύθυνση. Μακριά από όλα αυτά. Όλο τους. Λευκή και μαύρη. Είναι το ίδιο πράγμα. Ίδιος δρόμος. Καταστροφής. Καφετζούδες, αστρολόγοι, μέντιουμ, χαρτορίχτρες. Ιονοσκοπία, νεφοδιοκτική. Οροσκόπια, ζώδια, υπνοτιστές, επαειδεία, φαρμακεία, φυλακτάρια, κλείδωνες, γητεία, τα οδηγούν στην καταστροφή του ανθρώπου και μακριά από τον Θεό. Πώς λύνονται τα μάγια. Ένας τρόπος για να λυθούν τα μάγια είναι να μην πηγαίνουμε σε αυτούς. Πηγαίνουμε μόνο στην Εκκλησία. Διάφορα βιβλία. Της αδελφότητας ο Σταυρό. Και η διεύθυνση οδός Ζωοδόχου Πηγής 44. Βιβλιοπωλείο Σταυρός. Και το τηλέφωνο. Ζητήσατε κασέτες. Υπάρχουν δαιμόνες. Τα ονόματα του εχθρού. Πώς πολεμείται ο εχθρός. Του κυρίου Νικολάου Σωτηρόπουλου. Ο πνευματικός, ο πνευματισμός, η υποκρισία του δαίμονος, δαιμονικά φαινόμενα, έργα του διαβόλου, φορά βιβλία. Το
του πατέρα Σάβα Αχιλλέως, πατρός Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, Μητροπολίτη Φλωρίνης και Μητροπολίτη Δημητριάδος Χριστοδούλου. Νικάμε τους δαίμονες με μετάνοια, εξομολόγηση και εκκλησιασμό. Όπλα σωτηρίας. Κυβωτός της σωτηρίας μας η Εκκλησία. Η Παναγία μας. Είμας. Άγιος Αγαθάγγελος ο Εσφιγμενίτης, πολύ ωραίο περιοδικό. Σημειώσατε τη διεύθυνση. 3 Δεκέμβριος του 98, Τεύχος 170. Μοναχός Ιάκωβος Αγιορείτης, Ταφ Θήτα 16, 630-87, Δάφνη Αγίου Όρους, συνδρομή προαιρετική. Γράφει μέσα. Αριθμημένη και ελεγχόμενη σκλάβη. Ηλεκτρονικός ολοκληρωτισμός με τις νέες κάρτες ταυτότητες. Είπε ο Αρχιμανδρίτη Εμμανουήλ Καλύβα. Είπαμε, στο τεύχος 170, Άγιος Αγαθάγγελος ο Εσφιγμενίτης. Πρώτον, πώς λέγονται τα στοιχεία μας στα κομπιούτερ. Στοιχεία προσώπου ζητάει νέα εποχή. Δεύεται η συλλογή των προσωπικών μας στοιχείων με πολλούς κωδικούς. Ηλεκτρονικά ψηφιακά φακελώματα, διάφοροι κωδικοί μαγνητικές κάρτες, εφαρμογή ECAM, μοναδικός αριθμός για κάθε άνθρωπο. Θα έχουν τα στοιχεία μας και θα μας ελέγχουν. Ευρωπαϊκή Ένωση Λουξεμβούργο Σέγγεν, διεθνείς οργανισμοί, σύστημα παρακολούθησης, παγκόσμιο σύστημα ελέγχου Lucid, μετρική κάρτα, ταυτότητα, κρατικός έλεγχος, αξιοποίηση της πληροφορίας και τεχνολογίας, ολοκληρωτική ηλεκτρονική έλεγχη, έλεγχος κινήσεως, ηλεκτρονικά μάτια, αυτοκινήτων, δύο-δύο, ηλεκτρονικά διαβατήρια, GPS, σύστημα παρακολούθησης, έλεγχος επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών, δεν υπάρχει απόρτωση διαλέξεων, χωρίς ιδιωτική ζωής, έλεγχος εργασιακού, έλεγχος παραγωγής, ΕΕΕ, κάρτα μητρό αγροτών, συρρυκνώνει τους αγρότες από 26% σε 6%. Δεν μπορούν να σπείρουν, είναι εξαρτημένοι από την τράπεζα. Ο σπόρος που δίνει η τράπεζα είναι για μια σπορά. Αν από αυτό κρατήσεις να σπείρεις, δεν φυτρώνει. Ξεριζώνουν καρποφόρα, δέντρα, αμπέλια, επειδή πρέπει να μην εξάγουμε. Διαλύσαμε γεωργία, κτηνοτροφία, βιομηχανία, βιοτεχνία. Πρέπει μόνο να εισάγουμε και να πληρώνουμε ακριβά. Λίγα ζώα έμειναν και αυτά τα σφραγίζουν με τσίπ ταυτότητα, δήθεν για να μην χάνονται ή κλέπτονται. Στην ουσία θέλουν να σφραγίσουν στη συνέχεια τους ανθρώπους σαν τα πρόβατα και τα γελάδια. Έχω αγοροπολισίας. Μίζουν το πλαστικό ηλεκτρονικό χρήμα, πάρτε κόσμο κάρτες με επιτόκιο μέχρι 30%. Η ξύπνη κάρτα με το μικρό τσιπ θα αντικαταστήσει τη σημερινή ταυτότητα. Οικονομικός έλεγχος περιουσιακός. Με το άφημι τελών όλους τους καταθέτες. Έρεται το τραπεζικό απόρριτον. Ονομάζεται η Ethno-Safe και η βιομετρική έλεγχη. Η υπογραφή του πελάτη ελέγχεται ηλεκτρονικά. Χρειάζεται μια κάρτα βίας εκλογικών προτιμήσεων. Χρειάζεται η κάρτα η εκλογική και πολλά άλλα θέματα. Στο επόμενο τεύχος.
όχι στην αλλίωση της ελληνοορθόδοξης παράδοσής μας, όχι στην αριθμοποίηση του προσώπου, όχι στις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, όχι στον ενιαίο κωδικό αριθμό Μητρό, όχι στο 666, όχι στη Συμφωνία Σέγγεν, όχι στο ηλεκτρονικό φακέλωμα, όχι στο νέο αυταρχισμό, όχι στην υπονόμευση της εθνικής μας κυριαρχίας. Για Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Η Μακεδονία μας είναι ελληνική. Η νέα εποχή θέλει να δώσει το όνομα στα Σκόπια. Η Παναγία αυτή βρίσκεται στην Άνδρο. Δάκρυσε 3 μέρες προτού ψηφιστεί η Σέγγεν. Ένα σύγχρονο θαύμα του Σταυρού. Στο μοναστήρι Αγίου Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροφ, τρίκορφο δωρίδος. Φωτογραφήθηκε από τη Λιανοπούλου Ειρήνη, κάτοικο Αχιών 27, Αμφιθέα. Έτσι φωτογραφήθηκε. Με τις γαλάζιες δέσμες φωτός να λούζει το σταυρό. Σότερα στην Ιερά Μονή. Ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο. Πώς η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να διαλύσει γεωργία, κτηνοτροφία, αλληλεία. Βλέπετε εφημερίδες, λεπάλληλα ευρωχαστούκια. Γονιούν η ριζοπαραγωγή, η ελαιοπαραγωγή στο ευρωστόχαστρο. Το χαστρό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εφορίας μπαίνουν από φέτος οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί. Σφίγγουν τα λουριά, νέο κοινοτικό καθεστώς. Φωτιά της ΕΕ για τους παραγωγούς. Στην οικονομική στήριξη των αγροτών. Η παραγωγή καπνού, παγίου κτηνοτρόφι, μείωση τιμής, κρέατος γάλακτος. Κυβερνητική επίθεση, στη γη και το εισόδημα. Τα νέα χαράτσια σε αγρότες κτηνοτρόφους. Εκπέμπουν οι αγρότες της Κρήτης, μετά το λάδι και τα εσπεροειδή, προβλήματα και η πατάτα. Παραγωγή αναγκών σε κρέας και σε γάλα. Πρόστιμο στους μικρούς παραγωγούς. Μεγάλα αγροτικά συλλαλητήρια σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Προστώσεις κάθε χώρα και το πρόστιμό της. Είδες η ΕΟΚ. Θέλει την καταστροφή μας. Πρώτα στο 20% του ελληνικού πληθυσμού. Τιμή μας και καμάρι μας. Κύριε της ΕΟΚ. Που ειρωνεύεστε. Έχουμε τους περισσότερους αγρότες. 19,8%. Υψηλό ποσοστό. Να ευχηθούμε να παραμείνει αυτό το ποσοστό για να μπορέσουμε να ζήσουμε τις δύσκολες ημέρες που έρχονται. Κύριοι της ΕΟΚ θέλουν το ποσοστό αυτό να το κάνουν 7% για να μπορούν να μας ελέγχουν και να μας ταΐζουν και να είμαστε οι ζητιάνοι της Ευρώπης. Ανεύθυνοι άρχοντες και βουλευτές αφήνουν τους εμπριστές και τους καταπατητές να καίνε τα δάση μας, να χάνεται το πολύτιμο οξυγόνο. Πολιτική χωρίς συνείδηση. Μόνο για το χρήμα, χωρίς ιδανικά, αφήνουν την καταστροφή. Ό,τι πιο χειρότερο, πανέμορφο δάσος. Να το βλέπεις να καίγεται και να διαφορούν
Υπάρχει σχέδιο το οποίο ξετυλίγεται σιγά σιγά, αλλά εμείς κοιμόμαστε. Το σχέδιο κρύβεται και ο Κίσιγκερ, ο οποίος δήλωσε: «Ο ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος, γι' αυτό πρέπει να τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτισμικές του ρίζες». Τότε ίσως συνειδηστεί, εννοώ δηλαδή να πλήξουμε τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητά του να αναπτυχθεί, να διακριθεί, να επικρατήσει, για να μην μας παρενοχλεί στα Βαλκάνια, να μην μας παρενοχλεί στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, σε όλη αυτή την νευραγική περιοχή μεγάλης στρατηγικής σημασίας για εμάς και για την πολιτική των ΗΠΑ. Λίγο πολύ, ούτε λίγο ούτε πολύ, ζητά την εξαφάνιση της Ελλάδος και ότι θυμίζει Ελλάδα. Περιοδικό Ορθόδοξη Μαρτυρία, εγγραφή δε συνδρομητές. Η αίσθηση του περιοδικού. Ιερά Μονή. Γράφτηκες σε γερμανική εφημερίδα, στην προεκλογική εκστρατεία τους που έκαναν υποψήφιοι πολιτικοί του Ισραήλ για τις εκλογές της Τετάρτης, έλεγαν στους ψηφοφόρους τους: «Μην ξεχνιόμαστε, ο εχθρός μας δεν είναι η Παλαιστίνη. Βασικός μας αντίπαλος είναι ο Ελληνισμός. Ελευθεροτυπία 5 Ενδεκάτου του 88. Συ Γεωργίου Παπανδρέου, ελεύθερο το χασίς να το φυτεύουν στα σπίτια τους. 20 Μαΐου του 97. Όπως βλέπετε, κύριε Κίσιγκερ, οι απεσταλμένοι σας στην Ελλάδα δουλεύουν καλά». Ιδιωτικοποιήσεις με εντολή της ΕΟΚ. Διάλυση Ελλάδος. Δημόσιες υπηρεσίες στα χέρια πολυεθνικών. Τράπεζες. Ξαπολούνται. Όλα αυτά με εντολή της ΕΕ. Ακόμη θα πληρώνουμε για το παρελθόν. Θα τα ξεπουλήσουμε όλα. Ιδιωτικοποίηση, μετοχοποίηση. Λέξεις που ακούγονται συνέχεια από τηλεοράσεις, από εφημερίδες. Γιατί? Μόδιοι μιλάνε για κάτι καλύτερο, αμφιβάλλω. Τα στοιχεία άλλα δείχνουν. Οι τράπεζες τώρα πρέπει να γίνουν παγκόσμια. Λέξεις που ακούγονται. Βλέπετε, οι Βρυξέλλες δημιουργούν την πείνα, την λιτότητα. Πάρτε μέτρα, αλλιώς θα μας κάνει ταντά η ΕΟΚ. Οι Ευρωπαίοι μας τριμώνουν με αυστηρές συστάσεις, αν θέλουμε να προλάβουμε το τρένο της ΟΝΕ. Δρόμος, εξυγχρονισμός, λιτότητα, παγκοσμιοποίηση, σύγκλησης, όλα αυτά θα μας οδηγήσουν. Μα και οι συγχωνεύσεις τραπεζών θα μας οδηγήσουν στην παγκόσμια κυβέρνηση. Προωθούνται τα σιωνιστικά σχέδια. Νέα παγκόσμια τάξη. Από το ίντερνετ. Ένα σύνταγμα για την ομοσπονδία της γης. Αρμοδιότητες της παγκόσμιας κυβέρνησης. Παγκόσμιο εμπόριο επικοινωνία
χρήματα, περιβάλλον. Άρθρο 2. Παγκόσμιο Κοινοβούλιο, εκτελεστική εξουσία, διοικητική εξουσία, παγκόσμια δικαιοδοσία, σύστημα εφαρμογής νόμου. Παγκόσμια κυβέρνηση, πλάνη του Αντιχρίστου. Στην Παιανία, Ιερός Ναός Ευαγγελιστού Λουκά. Ιερά Μονή Φανερωμένης. Χιλιομόδη Κορινθίας, θαυματουργός εικόν. Κατσίο, χρησιμοποιείται σε πολλά μοναστήρια. Σούπερ μάρκετ, πολυεθνικές. Ας δούμε μερικές από τις εφημερίδες. Θα δούμε τον τρόπο εξαφάνισης των μικρών καταστημάτων. Τι σκέφτονται οι πολυεθνικές. Τονίζοντας, κερδίζεται μία σύνταξη. Είναι κάποια σούπερ μάρκετ, δεν θα αναφέρουμε ονόματα, δεν θα διαφημίσουμε, όπου αφού συγκεντρώσεις πολλές αποδείξεις, με κατώτατο όριο 20, 30, 40.000, 70, 80, 100, 200 αποδείξεις, στη συνέχεια σου βγάζουν μία σύνταξη. Μην πιστεύετε ό,τι σας λένε. Πιστεύετε τους δαναούς και τιμές κάτω του κόστους φέροντες. Όλα αυτά είναι ψέματα. Σούπερ μάρκετ με τιμές κάτω του κόστους πάνε να εξαφανίσουν τις μικροεπιχειρήσεις. Τι σχέδιο. Ακούμε όλα αυτά περί τιμών κάτω του κόστους, αλλά κανένας δεν μας λέει πού αποσκοπούν. Μην πιστεύετε τους δαναούς και δωραφέροντες. Μεγάλες επιχειρήσεις προγραμματίζουν όταν ανοίγουν σε κάποια πόλη ότι θα χάσουν 2-3 χρόνια. Αλλά τον τέταρτο χρόνο, αφού κλείσουν τα μικρά μαγαζά, θα έχουν σπάξει τη χασούρα των τριών με αυξημένες τιμές που θα βάλουν στη συνέχεια. Κολοσσίες βάλουν στην αγορά τροφίμων, φυσικά με χαμηλές τιμές στην αρχή. Τα μεγάλα καταστήματα να τι σημαίνει ελευθερία του κεφαλαίου και των πολυεθνικών. Οι κράτες αποφασίζουν στην ΕΕ. Θα δούμε στη συνέχεια και τα ονόματα αυτοί που διαχειρίζονται το παγκόσμιο χρήμα. Στα σκαριά συμφωνία για παγκόσμια κυβέρνηση. Το κράτος των πολυεθνικών. Ford, Sony, Toyota, Siemens, BP, Ross, McDonald's και πολλές άλλες, Nike, IBM. Τι θα γίνουν οι εθνικές κυβερνήσεις? Φυσικά διαλύονται, ξεφανίζονται. Η παγκόσμια κυβέρνηση είναι εδώ. Θα περάσει στα χέρια των πολυεθνικών. Τι θα γίνει η δημοκρατία? Δεν υπάρχει δημοκρατία. Τώρα το μεγάλο πολυεθνικό κεφάλαιο θα έχει περισσότερη εξουσία και ελευθερία δράσης από τις εθνικές κυβερνήσεις. Άκουσον, άκουσον, αν είναι δυνατόν. Ξέρετε και αυτό, σε περίπτωση παραβίασής της από κάποια χώρα, η θυγόμενη πολυεθνική εταιρεία θα μπορεί να την σύρει στα διεθνή δικαστήρια, τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Με κάτι σημαντικό, εν ονόματι της απελευθέρωσης των αγορών, οι πολυεθνικές εταιρείες θα μπορούν να μηνύουν τις εθνικές κυβερνήσεις. Οπότε θεωρούν ότι οι εθνικές νομοθεσίες βλάπτουν τα συμφέροντά τους. Θα μπορούν να εξουδετερώνουν το νομοθετικό έργο των εθνικών κοινοβουλίων και ακυρώνουν εργατικές νομοθεσίες να προσβάλλουν διεθνείς συνθήκες, ακόμη και του ΟΗΕ, έστω και αν αυτές προστατεύουν το περιβάλλον ή το κλίμα. Πρώτη φορά το μεγάλο πολυεθνικό κεφάλαιο θα έχει την περισσότερη εξουσία και ελευθερία δράσης από τις εθνικές κυβερνήσεις. Η πολυμερής συμφωνία χαρακτηρίζεται το σύνταγμα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Γαλλική προειδοποίηση. Η απειλή είναι όμως ορατή και ολοένα από περισσότερες χώρες, γιατί επεκτείνονται οι πολυεθνικές σε περισσότερες χώρες. Ναύτα, όσα το κεφάλαιο θα μπορεί να κυκλοφορήσει χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό.
το σύνταγμα της νέας παγκόσμιας κοινότητας. Αυτή η κοινότητα θα αφορά μόνο τους κερδοσκόπους που κρύβονται πίσω από την ΕΟΚ. Πολλοί λέγουν η ΕΟΚ είναι καλή, μας φτιάχνει δρόμους, μας δίνει χρήματα κλπ. Βεβαίως, φτιάχνουν το σπίτι τους, διότι πρέπει να κατοικούν σε καλό σπίτι. Σε αυτό το βιβλίο περισσότερα για την ΕΟΚ. Ζητήστε το στην εφημερίδα Χριστιανική. Φτιάχνουν το σπίτι τους διότι θα διορίσουν ευρωπροσλήψεις στον ΟΤΕ. Πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να προσλαμβάνονται στον ΟΤΕ. Προσλήψεις στην ΕΙΔΑΠ. Λόγες προσλήψεις επιτρέπονται και στην Ολυμπιακή Αεροπορία, ΟΤΕ, ΟΑΣΑ, ΕΘΕΧ, ΙΠΑΠ και ΙΣΑΠ κλπ. Κλπ. Σχετικός νόμος 243 του 1996. Εδώ βλέπουμε δημιουργείται διεθνής υπερτράπεζα με τη συγχώνευση 8 Ελβετικών. Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Όρος μεταξύ Λατίνων και Ορθοδόξων, ενώσεως. Όρος ενώσεως. Μάρκος δεν υπόγραψε, ουδέν ποιήσαμεν. Για να δουλέψει παγκόσμια κυβέρνηση χρειάζεται κάποιος αριθμός. Αφημί. Πληθυσμός Ελλάδος 10 εκατομμύρια, που σημαίνει 8 ψηφία, 7 μηδενικά και ένας ο άσος 8 ψηφία. Πρόκειται η Ελλάδα να γίνει 99 εκατομμύρια, όχι. Και 99 εκατομμύρια να γίνει, πάλι τα 8 ψηφία ή το χρήσιμα. Οπότε γιατί το αφημί έγινε 9 ψηφία, εφόσον και με τα 8 ψηφία καλύπταμε τον πληθυσμό της Ελλάδος, αν γίνει και 99 εκατομμύρια. Αμερικοί δίνουν 9 ψηφία με την κοινωνική ασφάλιση. Σε εμάς δίνουν με τον αριθμό φορολογικού μητρώου. Στη συνέχεια θα δώσουν τα υπόλοιπα 9. Κώδικας ευρύτερης περιοχής, εθνικός κώδικας και ο διεθνής κώδικας που είναι τα 3 εξάρια. Αφημί είναι η νέα ταυτότητα για όλους, με τα 9 ψηφία. Ό,τι πιο χειρότερο, η αναγραφή του αφημί στις τραπεζικές συναλλαγές φακελώνουν όλους τους καταθέτες. Και τώρα το φορολογικό 666, ηλεκτρονικό φακέλωμα, προσθήκη ψηφίου, ως υπάταξη της φοροδιαφυγής με τη δημιουργία βάσης δεδομένων για όλους. 9 ψηφία απαραίτητα σε κάθε σας συναλλαγή. Αποδείξαμε ότι δεν χρειάζονταν η Ελλάδα 9 ψηφία, αλλά για να δουλέψουν οι Βρυξέλλες, το σύστημα του κομπιούτερ ήθελε 9 ψηφία. Δίας, μια κάρτα. Καταργεί τους ουρές. Είστε την ουρά σε αυτούς που τη χρειάζονται. Διαφημιστικό. Απλά μεταφέρουν την ουρά από μέσα έξω. Είναι το ίδιο πράγμα. Οι τράπεζες γίνονται μία, με το σύστημα Δίας. Την κάρτα Δίας εδώ μας λέει. Από τράπεζες μισθή συντάξεις. Πρόγραμμα Τηρεσίας. Ο Τηρεσίας ξέρει. Μητρό τραπεζών για κακοπληρωτές. Οι τρεις φάσεις των ελέγχων. Πρόγραμμα Δίας. Πρόγραμμα Τηρεσίας. Πρόγραμμα τάξης. Και όλα μαζί θα μας δίνουν το προφίλ του φορολογούμενου. Μας δάνεισε χρήματα και τώρα μας υποχρεώνει να πάρουμε και φοροκάρτα, δηλαδή φοροταυτότητα, για να μας ελέγχει. Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών τον αμαρτωλό. Η θαυματουργός εικόν της Αγίας Παρασκευής. Εγκρίθηκε η Ευρωαστυνομία. Νόμος 2605 του 88. Τεύχος Α, 22 Τετάρτου του 98. Πίζονται ως εχθροί όσοι τολμούν να αγωνιστούν για τα δικαιώματά τους. Τρομοκράτες είναι όσοι αγωνίζονται ενάντια στη νέα τάξη πραγμάτων. Και με την ψήφο του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας.
η Ευρωπαϊκή Αστυνομία. Εδώ βλέπουμε ένα έντυπο δήλωσης αστυνομικού. Δεξιά υπάρχουν κάποιοι αριθμοί, ίσως να είναι κωδικοί. Αν τις προσθέσεις βγαίνουν τα 3 εξάρτησης 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 61, 62, 63, μας βγάζει τα 3 εξάρια. Άκουσον, σε έντυπο της αστυνομίας. Και μη χειρότερα. Γιατί 3 εξάρια, Έλληνες αστυνομικοί, διαμαρτυρηθείτε. Παγκόσμια ανησυχία στα χρηματιστήρια. Δραματικά όλα τα χρηματιστήρια. Τα μάτια όλων στην Ιαπωνία. Είχαμε πτώση χρηματιστηρίων. Ρωσία και Ελλάδα. 28 Ιουλίου 1998 σε όλα τα χρηματιστήρια. Διαβάστε εξουσία και καθημερινή. Απειλή για νέο κραχ. Ίσως και με τον ιό του 2000 να ταιριάξει αυτό. Ροκ μουσική. Τίνα Τάρνερ υπόσχεται σεξ και περιπέτεια. Ο παδός της νέας εποχής. Παρέδωσα το πνεύμα μου και την ψυχή μου για να αλλάξει και το όνομά μου, για να γίνω διάσημος. Φυσικά, στα δαιμόνια. Περιέχουν υποσυνείδητα μηνύματα. Διαβάστε αυτό το βιβλίο, τα σχέδιά των ολοκληρώνονται στις μέρες μας. Η διεύθυνση για αυτό το βιβλίο. Χριστιανική λαία απεκτηνώθησαν δια των ισχυρών ποτών. Η νεολαία των απευλακώθη δια των κλασικών σπουδών και δια της προώρου ακολασίας, εις την οποία την έχω σιωθήσει επράκτορές μας. Διοδιάλυση στην νεολαία μας. Πρωτόκολλο 1. Έχουμε αποκτηνώσει και διαφθείρει τη νεολαία, τη χριστιανική. Σύζεται σε αρχές και θεωρίες ψευδής. Πρωτόκολλο 9. Εξομολογήσεις αμαρτιών σε γραμμή 090. Έγινε και αυτό στην Ιρλανδία. Παγκόσμια τάξη και το Βατικανό είναι οι κύριοι σχεδιαστές της αλληλοσφαγής στα Βαλκάνια. Βατικανό, Μασονία, Σιωνισμός ελέγχουν όλο τον πλανήτη και ετοιμάζουν πυρετοδός την πιο βάρβαρη τυραννία. Περισσότερα στα βιβλία. Παγκόσμια συνωμοσία. Για τη μουσική ροκ, τα αντίστροφα και υποσυνείδητα μηνύματα, ζητήστε τα βιβλία μεσάνυχτα στην δίσκο, μπροστά στα σύγχρονα μουσικά ρεύματα, παραβίαση της συνείδησης με μηνύματα υποσυνείδητα, μουσική ροκ. Ευρωπαϊκή αστυνομία είναι γεγονός. Βαρθολομαίος, πρέπει να δημιουργήσουμε και την ενωμένη Ευρώπη των θρησκειών. Η κλασική σε κόμιξ. Ελλάδα, επιστροφή στα εικονογραφημένα. Επαληθεύονται τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών. Διδασκαλία διεικόνων. Και ήτις τα μεταβάλλει τους χριστιανούς εις πυθύνια ζώα μη σκεπτόμενα. 16ο πρωτόκολλο. Σκίτσα, κόμιξ, τηλεόραση. Είδαμε και την εφημερίδα. Σε κόμιξ. Το τελικό χτύπημα ο Αντίχριστος θα το κάνει με τις έξυπνες κάρτες. Το λεγόμενο πλαστικό χρήμα. Στη συνέχεια αντικατάσταση του μυστικού αριθμού PIN από βιομετρικούς ελέγχους. Κάρτα με 5α. Το διατραπεζικό ηλεκτρονικό φακελό. Κάρτα του αύριο θα είναι έξυπνη. Θα γίνει παγκόσμια. Γι' αυτό λέμε όχι στη νέα φόρο ταυτότητα και σε κάθε είδους κάρτες, αιτία του χαράγματος, οδηγούν τους αποδέκτες της να είσαι πρόσωπο ή αριθμός. Washington Times. Ο Clinton διαφημίζει την έξυπνη κάρτα. Γιγαντοαφίσα στην Αμερική. Μικροπομπή. Δημιουργούν και προκαλούν αμνησία και εξασθενούν το ανοσιοποιητικό σύστημα του ατόμου. Το μελλοντικό σοκ τώρα. Ένα βιοτσίπ στο δεξί σας χέρι. Ταυτότητα του ερευνητή Τέρι Κουκ. Διεύθυνση.
Αμερική. Το μικροτσίπ στο χέρι. Ισραήλ τι θα προκαλεί το σφράγισμα. Χρουν και πονηρώνουν επί τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου. Αποκάλυψε Ιώτα Σίγμα Τάφ 2. Μετάνια εξομολόγηση, εκκλησιασμός, θεία κοινωνία, προσευχή, ομολογία, πίστεως, όπλα, σωτηρίας. Συγχωρείτε και προσεύχεστε. Μακάρι καθαρή την καρδία. Μην πλανάστε. Ούτε πόρνη, ειδωλολάτρε, μοιχή, θηλυπρεπείς, αρσενοκείτε, πλεονέκτε, κλέπτε, μέθυση, υβριστέ, άρπαγες. Βασιλεία Θεού, κληρονομήσουση. Πρέπει να μάθουμε για τα επερχόμενα. Κάθε άνθρωπος, ακόμη και τα νεογέννητα βρέφη, θα αντιμετωπίσει σύντομα μια σκληρή πραγματικότητα. Η προσφάτως ψηφιστήσα Συμφωνία Σέγγεν προετοιμάζει την υποχρεωτική υποδούλωση κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. Η ταυτότητα αυτή, σε συνδυασμό με το ραγδαίως αναπτυσσόμενο παγκόσμιο ηλεκτρονικό ιστό του ίντερνετ, θα σημάνουν το τέλος της προσωπικής ζωής και ελευθερίας. Η κατασκευή κυβερνοσκλάβων είναι πλέον στην κορυφή των πρακτέων της νέας τάξης πραγμάτων. Από τα βάθη της αφανούς νεοποχήτικου κατεστημένου αναδύεται ένα τεράστιο ψηφιακό χταπόδιτο σχέδιο Lucid που απλώνει απειλητικά τα θανατερά πλοκάμια του υψηλής τεχνολογίας σε όλο τον πλανήτη. Βιοτσίπ εμφυτευόμενα στον ανθρώπινο εγκέφαλο, μικροσκοπικές κάμερες, δορυφορική σπιούνι και αφίδρομες διαδραστικές τηλεοράσεις θα παρακολουθούν κάθε κίνησή μας. Η φωνή μας στο τηλέφωνο θα παγιδεύεται και θα καταγράφεται από απόμακρα κομπιούτερ. Όλα τα πληροφοριακά δεδομένα θα μεταβιβάζονται με ψηφιακά στην εποχήτικη κεντρική Γκεστάπο, η οποία θα δίνει εντολές στην αστυνομία και στις μυστικές υπηρεσίες. Οι λαοί, όλα τα έθνη της γης, οι απλοί και ανυποψίαστοι άνθρωποι, σύντομα, όπως δείχνουν τα γεγονότα, θα περισφυχτούν από την πανίσχυρη μέγενη του Παγκοσμίου Αστυνομικού Κράτους του Μεγάλου Αδελφού. Και αυτό το βιβλίο περιγράφει πολλά. Κυκλοφορεί βιντεοκασέτα του Τέρι Κουκ από Αμερική και Καναδά. Βιβλιοπωλείο Γερανίου Άγιον Όρος. Αυτά που είδαμε, δύο δρόμοι υπάρχουν. Στενή και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις την ζωή. Πλατιά η πύλης και ευρύχωρος η οδός, η απάγουσα εις την απώλεια. Διαλέξτε το δρόμο του Ιησού Χριστού. Μετάνοια, αγνότητα, εγκράτεια, προσευχή, φως, ελπίδα, παραότητα, μακροθυμία, ελεημοσύνη, δικαιοσύνη, ευσέβεια, ταπεινοφροσύνη, ειρήνη, αγάπη, πίστη, ζωή, υπομονή, αλήθεια. Οι Άγιοι Πάντες να είναι πάντα μαζί σας. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών τον αμαρτωλό. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Συγγνώμη για τα λάθη μου. Χαίρετε εν Κυρίω. Να προσεύχεστε δι' εμέ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός μαζί σας.
Θαύμα. Ματήριο Ακίμ Στρογγυλός χτυπήθηκε άγρια στα Ιεροσόλυμα, στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως. Η μητέρα του πατρός Ιωακίμ, μάρτυρας, Ιούλιος του 1995, εμαρτύρησε. Εμαρτύρησε για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Τέλος και το Θεό δόξα.